Πριν ξεκινήσεις το βίντεο, θα ήθελα να αφιερώσεις λίγο χρόνο και να κάνεις και εσύ subscribe στο κανάλι μου στο YouTube. Καλημέρα Πισκόπελο, στο πιο δημοφιλές σημείο του νησιού. Ο βράχος με το εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννη πάνω. Εδώ που γυρίστηκε η δημοφιλής ταινία του Μάμα Μία, όπου όποιος επισκέπτεται το Πισκόπελο έρχεται και εδώ. Πάμε να ανέβουμε πάνω και να δούμε τι θα από εκεί. Το εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννη απέχει από τη γλώσσα 1 τέταρτο και από τη χώρα του Σκοπέλου περίπου 45 λεπτά. Όσοι διαθέτουν μεταφορικό μέσον και έρθουν ως εδώ, παρακαλώ να προσέχουν πάρα πολύ καθώς ο δρόμος είναι στενός και χρειάζεται προσοχή. Όσοι δεν διαθέτουν μεταφορικό μέσον, πραγματοποιούνται καθημερινά δρομολόγια από τη χώρα του Σκοπέλου προς το εκκλησάκι. Για να ανέβει στο εκκλησάκι είναι 106. Ο βράχος έχει ψηλούς στα 100 μέτρα και το εκκλησάκι αυτό γιορτάζει στις 29 Αυγούστου, που είναι η μέρα θυμίσου του Αγίου Ιωάννη Πρωτόμου. Το εκκλησάκι βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του νησιού, άρα πίσω μας είναι διαλώνηση που γίνεται. Ωστόσο, αν έρθεις στο εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννη, αξίζει να επισκεφτείς μια παραλία λίγο πιο πριν. Σπηλιά λέγεται, ή μονοπάτι, αν ρωτήσεις εδώ τους ντόπιους, όπου αξίζει τον κόπο, έχει μια σπηλιά και η παραλία βρίσκεται μέσα σε ένα κόλπο. Σχηματίζεται ένα πολύ ωραίο φυσικό τοπίο. Οπότε αν θέλετε να έρθείτε εδώ, κάντε μια βουτιά εκεί και μετά πηγαίνετε για ράχτε στη σπηλιά. Παλαιότερα υπήρχε και ένας μοναχός εδώ στο εκκλησάκι, ο οποίος ζούσε εδώ από κάτω. Ο μοναχός αυτός λοιπόν έμενε σε αυτήν εδώ τη σπηλιά, εδώ πέθανε, ήταν ασκητής και διάλεξε αυτό το σημείο πολύ απλά γιατί από αυτό το σημείο μπορείς να δεις την Ανατολή, να έρχεται μέσα από τη θάλασσα. Θα αφήσω το εκκλησάκι και θα πάω στη γλώσσα. Πριν φύγετε, πιείτε μια παγωμένη μπύρα στην καντίνα και απολαύστε το μοναδικό τοπίο. Σίγουρα, ένα από τα πράγματα που πρέπει να κάνεις αν είσαι στο νησί είναι μια βόλτα στα σοκάκια και τις ρούγες της γλώσσας, παρατηρώντας την αρχιτεκτονική των σπιτιών και παράλληλα απολαμβάνοντας την πανοραμική θέα προς το Αιγαίο. Όσο για το όνομα, υπάρχουν δύο εκδοχές. Η μία από τον παλιό οικισμό που υπήρχε στην περιοχή και ονομαζόταν Γνώσα, και η άλλη επειδή σου βγαίνει η γλώσσα από το Λουτράκι μέχρι το χωριό. Πλατεία του χωριού. Έχει μνημόσυνο σήμερα. Εδώ ο κουμπάρος, μαυροφορεμένος. Κουμπάρα. Έρχομαι. Στο κέντρο της γλώσσας. Πιο κέντρο δεν γίνεται. Εδώ φαίνεται μια πλευρά του χωριού. Κάτω είναι το λιμάνι το Λουτράκι. Απέναντι δασιά. Ωραία μέρα σήμερα. Πάμε να φάμε κανένα κόλυβο. Αφού έφαγα τα κόλυβα, τρέχω να πάω να βρω το φίλο μου τον Τζόνι. Α, ξέχασα. Τόσες φορές τον άνθρωπο. Τα κόλυβα πάντως ήταν πεντανόστιμα.
περπατώντας τις ρούγες της γλώσσας. Πάμε προς το Λούκι, να βρούμε το φίλο μας τον Γιάννη τα souvenir. Συγγνώμη Γιάννη, gallery souvenir. Φτάσαμε στο gallery souvenir shop του φίλου. Γεια σου φίλε μου. Καλώς ήρθες στο νέο μου και ανανεωμένο μου μαγαζί. Το μαγαζί μου, ένα μεγάλο ποσοστό αποτελείται από φωτογραφίες δικές μου, όπου έχουν τραβηχτεί εδώ στο νησί. Βλέπω όμως και άλλα πράγματα εδώ, ενδιαφέροντα. Βεβαίως, βεβαίως. Θα πάμε και δείξε κάτι έτσι πράγμα. Παλιό. Παλιό. Κάτι παλιό είναι η κουδούνα. Αυτή η παραδοσιακή κουδούνα, όπου είναι ανάρπαστη για τους ξένους. Αρέσει πάρα πολύ ο ήχος. Γιουρδελάκι υπάρχει. Γιουρδελάκι βεβαίως εκεί πάνω. Α, ωραία. Ποιο είναι το best seller του μαγαζιού, Τζόνι? Το best seller. Best seller. Top σε πωλήσεις. Top σε πωλήσεις αυτή τη στιγμή πάνε αυτά εδώ τα σπιτάκια των δωρησικών. Και τα... Το best seller του hashtag σκιαθήτης. Εδώ. Τα πουλάκια, τσίου τσίου. Εδώ βλέπουμε ψησταριά παραδοσιακή, ο ταβερνιάρης. Μας κρίνεται σήμερα, ή θα ψηφίσουμε ή θα ψοφίσουμε. Πώς λέει. Γερός δυνατός. Καλά. Λέει. Καλά, εδώ. Είναι έτοιμος και στο πράγμα να στείλω θέσμερο γάματο, να τα ψώψω. Αυτή είναι η γλώσσα. Η γλώσσα, η συμπρωτεύουσα του νησιού, είναι το ομορφότερο χωριό των Σποράδων. Όχι τόσο για τα καλτερίμια, την αρχιτεκτονική και την πανοραμική του θέα στο Αιγαίο, αλλά για τους ανθρώπους του. Οι περίπου 800 μόνιμοι σκληροπυρηνικοί κάτοικοι φημίζονται για το χαμόγελο και τη φιλοξενία τους. Μπορεί εδώ να μην βρεις μεγάλα ξενοδοχεία και κοσμοπολίτικα μαγαζιά, αλλά το χωριό μου κρατά κάτι πολύ πιο σημαντικό, την παράδοσή του.